Θα ξεκινήσω με ένα θέμα το οποίο διαβάσετε κάποια πράγματα στον ηλεκτρονικό τύπο και αυτό είναι το θέμα φυσικού αερίου για την πόλη μας. Έγινε λοιπόν μία συνάντηση την προηγούμενη εβδομάδα με τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας CTIV Oil, Ιταλικό Σιπερόντα. Υπήρξε μία καταρχήν πρόταση από την συγκεκριμένη εταιρεία η οποία έχει να κάνει με την εγκατάσταση ενός σταθμού συνδυασμένου φυσικού αερίου σε περιοχή πλησίων του κεντρικού αγωγού, δηλαδή στην περιοχή του Πλατέως, και στην εγκατάσταση μιας δεύτερης μονάδας πλησίων της πόλης μας φυσικά, η οποία δεύτερη εγκατάσταση θα αφορά την αποσυμπίεση του φυσικού αερίου, η μεταφορά από τη μία μονάδα στην άλλη θα γίνεται με ειδικά βιβλιοφόρα οχήματα, ειδικά για τον σκοπό. Και βέβαια το θέμα το οποίο προκύπτει και αν θέλετε αλλάζει αυτά που λίγο πολύ ξέραμε ως τώρα για τη διανομή του φυσικού αερίου είναι ότι το δίκτυο της πόλης οφείλει να το κάνει ο Δήμος. Σύμφωνα με την δική τους πρόταση, αυτό θα μπορούσε να γίνει με χρηματοδότηση από την εταιρεία, η οποία προφανώς θέλει να πληρωθεί. Προφανώς η έλευση του φυσικού αερίου είναι μια άκρως αναπτυξιακή διαδικασία για το Δήμο μας. Προφανώς θα φέρει θέσεις εργασίας. Προφανώς θα υπάρχουν οικονομικά ωφέλη για όλους τους χρήστες, γιατί είναι φθηνότερο. Και βέβαια θα υπάρχει και περιβαλλοντικό όφελος, γιατί είναι ένα καθαρό καύσιμο. Από την άλλη θα πρέπει να δούμε τον Δήμο ως επιχειρηματία πλέον και με το όποιο βέβαια επιχειρηματικό ρίσκο που υπάρχει, είτε αυτό λέγεται ανέβρεση πελατών, είτε αυτό λέγεται τιμή πώλησης κτλ. Σε κάθε περίπτωση θα περιμένουμε την έγγραφη πρόταση της εταιρείας και αν περάσουμε από εδώ το Δημοτικό Συμβούλιο για να πάρει μια καταρχήν απόφαση, να δούμε τις λεπτομέρειες οι οποίες θα υπάρξουν και βέβαια προφανώς θα πρέπει να γίνει μια τεχνοοικονομική μελέτη η οποία θα μας δείξει το πού μπορεί να πονάει αυτή η ιστορία και το με πόση ασφάλεια θα μπορούμε να απαντήσουμε. Ανατέθηκε ο κύριος Δήμαρχος σε τέτοια ζητήματα, το πρώτο που το βλέπω πολύ θετικό, μακάρι να υλοποιηθεί, γιατί μέχρι τώρα, όλα αυτά τα χρόνια, τα προηγούμενα χρόνια, είχαν έρθει εκπρόσωποι των εταιριών που περνούν στο αρχηγός, φυσικά δεν έγινε τίποτα. Ας ελπίσουμε ότι η έλευση του φυσικού αερίου στην περιοχή μας θα έχει μόνο θετικά αποτελέσματα. Για το φυσικό αέριο, ένα θέμα που είχα και εγώ στο πρόγραμμα να το θέσω και να το θίξω, η δημοκρατία δεν πρέπει να είναι μονάχα λόγια, ωραία λόγια στα οποία μας συνηθίσατε στο προεκλογικό σας αγώνα. Η δημοκρατία καταρχήν προβλέπει διαφάνεια, προβλέπει τήρηση κανόνων και θεσμών. Δεν μ' αρέσει να ακούω ξαφνικά από τον κύριο Βοριαζίδη ότι ο Δήμος θα γίνει επιχειρηματίας. Ή θα έχουμε ένα Δήμο που θα λειτουργήσει θεσμικά και δημοκρατικά, γενικά για το κοινό όφελος, ή θα είναι επιχειρηματίας. Αν θέλει να είναι επιχειρηματίας λοιπόν ο Δήμος, δεν γίνεται να αναλαμβάνει κανένα επιχειρηματικό ρίσκο πουθενά στον πολιτισμένο κόσμο. Δεν αναλαμβάνει ρίσκο αυτός ο οποίος έχει να προσφέρει κοινωνικό όφελος. Ρίσκο να βάλει επιχειρηματίας. Στηρίζουμε λοιπόν οποιοδήποτε επιχειρηματία θέλει να αναλάβει ρίσκο για να έχει εμπορικό κέρδος, αλλά αυτός ο επιχειρηματίας θα κάνει και τις μελέτες, θα επιβαρυνθεί ο ίδιος για τις μελέτες και θα αναλάβει οτιδήποτε άλλο συνεπάγεται επιχειρηματικό όφελος για αυτόν. Όχι ο υπολογισμός του Δήμου, όχι τα έσοδα των πολιτών του Δήμου Βέλγιας.